Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες... Α, κάπου το βάλα. Πού το βάλα. Πού είχαμε μείνει, ναι. Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, κάτι λαθάκια, κρυφτήκαμε που λέτε λοιπόν, γιατί έχουμε ένα πόλεμο. Έχουμε ένα πόλεμο με αυτό που λέγεται ο στρατηγός άνεμος. Μη το πάμε. Σεις. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν να κάνουμε με το στρατηγό άνεμο. Διαβάζουμε που λέτε λοιπόν για ένα καπνό που τον έχουν καταρακώσει περισσότερο. Εγώ κάτι λίγο σηκώθηκα. Πετάχτηκα. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην φανώ με πολύ πρισμένο μάτι. Λοιπόν, που είχα μείνει, α ναι, παίρνω που λέτε λοιπόν τον καπνό και κάνω ένα συνδυασμό κάπου μέσα στη σχολή. Μη είπαμε, ζεις εσύ. Είχαμε πει που λέτε λοιπόν ότι διαβάζω ότι ο καπνός λέει μυρίζει με φθηνό κόκκινο κρασί. Την χάνει να έχω κόκκινο κρασί. Μη μου πείτε ότι είναι φθηνό. Έφτασε ο υδρότας πάλι φέτος για να φτιαχτεί. Στα πατώματα. Λοιπόν, μετά διαβάζω ότι στις οδηγίες ότι έχει και λίγο καπνό. Τον καπνίζω που λέτε λοιπόν. Τον καπνό και με καπνίζει. Απέσιος καπνός, ούτε να καταλάβεις Βιρτζίνιες μέσα. Έλεγε ότι είχε και λίγο μπέρλι. Τίποτα. Το συνδυάζεις που λέτε λοιπόν με λίγο κρασάκι. Όπως έλεγα και πριν, θεσπέσιος καπνός, φοβερός καπνός. Σω να βαθμίζω το κρασί. Αρχίζουν μέτωχοντας τη γεύση από το κρασί μέσα σου να ξεδιαλύνονται μία-μία οι γεύσεις. Εκεί η Βιρτζίνια, κάπου πέρα-πέρα φωνάζει τον Μπέρλεϊ. Πολύ καλός καπνός. Το κάνεις με ένα ωραίο σπρεσάκι, ρίχνεις και μία κανελίτσα λίγο από πάνω. Καθόλου ζάχαρη. Έτσι για να σε πιάσει ρε παιδί μου. Υπέροχος καπνός. Το μοναδικό σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είναι ο καπνός. Δεν είναι ο καφές. Δεν είναι ο αναπτήρας που δεν μου αρέσει καθόλου ο συγκεκριμένος αναπτήρας, αλλά όπως έχουμε να πούμε, έχουμε ένα πόλεμο με το στρατηγό άνεμο. Αλλά υπέροχη πίπα από το συνοδεύει. Δεν κρατήθηκα κυρίες και κύριοι. Σε μια κουβέντα με τον Στέργιο, το πέτυχα, για όσους τους παραξενεύει, μην ξεχάσετε τα μοντάζ στο τέλος. Από την Wix Sparrow συζητάμε λοιπόν για πίπες, μου εξηγεί τι είναι αυτό το αεράτο, για όσους παρακολουθείτε το κανάλι του. Θα το έχω γράψει κάτω σε σχόλια και έχει αναφερθεί. Συζητάμε για πίπες, για τις αεράτες πίπες, για τα πιστόμια, τους καπνούς και του λέω, ξέρεις τι πίπα θα ήθελε. Μου λέει, τι πίπα θα ήθελε ρε Νικόλα. Λέω, θέλω ένα στυλ αμερικάνικο, του λέω, σαν αυτό, του λέω, με τι που έχουν το επιστόμιο, ρε παιδί μου, το τένοντας, το κομμάτι αυτό, είναι από σίδερο. Μου λέει, έχεις καμία φωτογραφία. Βρίσκω τον Martin Chop Piper. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, ένα βίντεο, του δείχνω μια φωτογραφία, βρίσκω και από την κάποιες άλλες, τον βλέπω αρχίζει και προβληματίζεται. Του λέω, σκέφτομαι, του λέω να πάρω ένα ρίκι και αν και έχω αποτύχει και να το δοκιμάσω. Μου λέει, μην κλαις γκρινιάρι, θα δω πως τη φτιάξω εγώ. Άλλο που δεν ήθελα εγώ. Κάποια στιγμή γυρνάει και μου λέει, με έχεις παιδεύσει. Με έχεις παιδέψει πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να καταφέρω να καταλάβω, μου λέει, πώς θα κάνω την ένωση το σίδερο με το ξύλο. Δεν του πήρε πολύ καιρό. Στην επόμενη μέρα μου λέει, δεν θα στη δείξω, θέλω να στη στείλω. Βλέπω εγώ ένα πέρασμα χλάτς. Το κάνει επίτηδες. Μετά
Τη σηκώνει και μια φωτογραφία. Και βλέπω ένα υπέροχο κομμάτι. Το σηκώνω φωτογραφία στη σελίδα. Και βλέπω ένα υπέροχο κομμάτι. Και τι γυρνάει και μου λέει. Μου την έκλεισε ένα άλλο, μου λέει, αλλά τι θες. Λέω, ρε, με πειράζεις. Φυσικά και τι θέλω. Μου λέει, το ξέρω. Κι εγώ. Απίστευτο και ένα απίστευτο έργο τέχνης, όπου... Κοιτάξτε πόσο τέλεια είναι. Αυτό εδώ το κομματάκι εδώ, ας πούμε, με την ένωση την υπέροχη εδώ πέρα. Και ξέρετε το φετίχουμε. Ξέρετε το φετίχουμε εμένα ποιο είναι. Εδώ. Όταν βλέπω ένα τέλειο κόψιμο χωρίς γρέζι. Όταν βλέπω μία ένωση, κοιτάξτε, κοψοτέχνημα, καλλιτέχνημα, κοιτάξτε εδώ παιδιά, σοβαρευτείτε, κοιτάξτε. Έχω βάλει ήδη μέσα καπνό. Με υπέροχα νερά, δείτε εδώ ωραίο σκάλισμα. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό έργο τέχνης. Και το κορυφαίο, έχει δύο κορυφαία πράγματα. Πρώτον, επειδή τότε συζήταγα και με κάποιον άλλο συνάδελφο που του είχα παρατηρήσει ότι οι κυρτές καπνίζουν πάρα πολύ πιο εύκολα βαριά blend και αρωματικούς. Το βλέπετε. Βλέπετε αυτή την υπέροχη γραμμή που οι κλασικές αμερικάνικες που είχα ζηλέψει δεν την έχουν. Λοιπόν, ένα. Κυλάει ο καπνός, δεν τον έχω πατήσει. Δύο. Ίσια. Υπέροχο. Ένα σε δύο. Και το κορυφαίο ακόμα ξέρετε ποιο είναι. Καταρχήν είναι πανάλαφρη. Όταν λέμε πανάλαφρη. Θα υπολόγιζα κάπου γύρω στα 17-20 γραμμάρια. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς, αλλά είναι πανάλαφρη. Είναι υπέροχη. Είναι καταπληκτική. Και το ωραίο είναι, στο επιστόμιο εδώ, ότι το βάζω εδώ, στο στόμα μου, και κολλάει τέλεια. Τέλεια, δηλαδή. Αυτό ακριβώς εδώ είναι το μέγεθος στα χείλια μου. Και γυρνάω και του λέω, καλά του λέω, αυτό το, εδώ του λέω, αυτό το κερτό εδώ του λέω. Μην παραξενευτείτε, όσο θέλει να φτιάξει την πίπα, άλλο τόσο θέλει να φτιάξει και το επιστόμιο. Και πόσο μάλλον να έχεις και τη μαγιά και την εμπειρία να το κερτώσεις κιόλας. Σε τόσο μικρή απόσταση. Εντάξει, ο άνθρωπος από ένα σημείο και μετά αγγίζει, τελειώνεται, τι να πω. Λέω, αυτό λέω, πώς το κάνες. Μου λέει, μα το μέτραγα, μου λέει, στο στόμα μου. Μα δεν μου δίνει ένα τύπο. Ένα πρεστίζ. Είμαι υπερευχαριστημένος, κατενθουσιασμένος, για μία πίπα, παιδιά, όπου να περάσουμε στο καπνιστικό της κομμάτι, έχει ένα υπέροχο πράγμα, μια υπέροχη δυνατότητα. Πέρα του ότι ο καπνός έρχεται στεγνός, δεν έρχεται, ξέρεις, αυτή στα nose warmer, παιδί μου, ή στις που δεν έχουν πολύ μεγάλο μάκος, όπου στις άφιλτρες, όπου στο πρώτο σου άναμα σου έρχεται μια κάφτρα. Ράμα,
Το πρώτο το μπουμ, το δυνατό ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Εδώ χάνεται. Μηδέν υγρασία. Περίεργο. Λοιπόν, κάπου χάνεται η υγρασία. Και το ωραίο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ενώ ο καπνός εσωτερικά ζεσταίνεται γρήγορα, εύκολα, όχι μόνο η πίπα δεν κρυώνει, αλλά σβήνει και... Τι λέω καλέ, δεν σβήνει καθόλου ποτέ. Άπαξ και την ανάψει ζεσταθεί, ο καπνός δεν σβήνει. Α, υπέροχο πράγμα. Ψυχούλα μου εσύ. Ερωτά μου. Αν και με τις ελληνικές πίπες που έχω, είναι από τις πρώτες μου πίπες και είμαι φανερά συναισθηματικά δεμένος, θα μπορούσα να πω ότι συγκεκριμένη όχι, μην καταρακώσω άλλες πίπες. Δεν θέλω να πω ότι είναι η πιο αγαπημένη μου. Θέλω να πω σίγουρα όμως ότι είναι από τις πιο ευκολοκάπνιστες πίπες. Συνειδητοποιώ και καταλαβαίνω τι σημαίνει αεράτη πίπα. Ελάχιστη κάπνα. Υπέροχη γεύση, ναι, έχω αρχίσει και καταλαβαίνω γεύσεις από την πίπα. Και συνήθως οι πολύ φθηνές κατασκευαστικά πίπες αρχίζουν μετά από πλέον έχω πίπες πολύ φθηνές σχετικά, οι οποίες μετά τα 3 χρόνια αρχίζουν στη γεύση τους, αρχίζω και καταλαβαίνω, παρότι έχουν περάσει 3 χρόνια, παρότι έχουν κέικ, όταν ζεσταθούν μου έρχεται κάτι σε κακής ποιότητας ξύλου. Όχι στα καλαμπόκια, αλλά στις πίπες τις φθηνές που έχω αρχίζω και καταλαβαίνω κακής ποιότητας ξύλου. Καμία σχέση. Το ελληνικό, νομίζω εδώ, ναι, το ελληνικό ρίκι που έχει αυτή η πίπα έχει απίστευτη, πολύ καλή, όχι γλυκιά, δεν μπορώ να το πω, αλλά ισορροπημένη γεύση, γιατί έχω και ρίκι από ισπανικά τα οποία είναι πολύ πιο γλυκά. Αποδίδουν έτσι, όχι πολύ, ένα μικρό κλάτς, μια μικρή σπιρτάδα γεύσης, εδώ παραπάνω. Εδώ υπάρχει μια ισορροπημένη γεύση. Σπάνιο. Αλλά όπως βλέπετε, θα ακούω την αλάστη που ποτίζει, το ψυχίσκω. Ανάψα άλλη μια φορά και δεν την έχω ανάψει.
και μπορούμε να το πάμε έτσι. Η μοναδική φορά που με ζόρισε είναι σε κέικ. Πραγματικά, κάτι ενθουσιασμένος, υπέροχα νερά, το σίδερο εδώ δεν έχει ζεσταθεί με τη μία καθόλου, ποτέ. Το μπολ ζεσταίνεται, είχε ζεσταθεί στα κέικ μια φορά, το οποίο την είχα μπουκώσει πολύ άσχημα. Σε σημείο που με κούρασε ο καπνός. Wix Sparrow, Στέργιο, πραγματικά, σε ευχαριστώ για αυτή τη συνεργασία, για αυτή τη δυνατότητα να απολαύσω, όχι μόνο, να απολαύσω κομψοτεχνήματα της προσπάθειάς σου και του καταστηματός σου. Θα επανέλθουμε, καθώς το δέμα περιείχε άλλα δύο καλούδια. Το ένα καλούδι το βλέπετε. Δεν το αντιλαμβάνεστε, πέραν το ότι χρειάζομαι και θέλω και ένα κούρεμα. Άσχετο. Δεν είναι κουρίο η Wix Sparrow. Αλλά, για αυτούς που γνωρίζουν, το ένα χαρακτηριστικό το βλέπετε. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, το υπόσχομαι λίγαν συντόμως. Να μην τα πολύ λέμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Μην ξεχνιώστε. Αν είναι η πρώτη φορά σας, αν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε στο συγκεκριμένο κανάλι, από εκεί, ναι, εκεί που δείχνει το δάχτυλο, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων, από κάτω, υπάρχει ένα subscribe, ένα καμπανάκι, καλοδεχούμενο. Στην ίδια σειρά υπάρχει ένα like, ένα dislike, ό,τι θέλετε εσείς. Και σιγήρι, ο γνωστός Μπαρμπαστέλιος από την... Όπα, αυτό ακούστηκε λάθος. Ο υπέροχος, καταπληκτικός Στέλιος από την Wix Sparrow, είπα, από έναν εκπληκτικό καλλιτέχνη. Ένα πράγμα έχω να πω. Στέλιο, σε ευχαριστώ. Αυτά και άλλα πολλά στα νέα του Αντένα με τον Terence Quick και τη Σαβουλελιά τους. Από εμάς για σας, καλό σας βράδυ. Μην χάσετε την εκπληκτική ταινία των 9 ανακαλύπτοντας το κανάλι Just Pipes.